Δρυμή κατηγορώ κατά της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Από τον Δημήτρη Νατσιό. Η ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, οφείλεται στην εσχροκέρδεια, την οποία επιτρέπει και ανέχεται η κυβέρνηση. Βλέπουμε πολυεθνικές, καρτέλ, μεγάλες εταιρείες να επιβάλλουν τις τιμές που θέλουν. Οφείλεται στο ΦΠΑ που είναι 24%, θλιβερή πρωτιά και εδώ, όταν η Ευρώπη έχει μέσο όρο 7%. Και βέβαια στην φορολογική, επιθετική και άπλιστη πολιτική της κυβέρνησης, η οποία στείνει μέγενη θηλιά γύρω από το λαιμό των όποιων παραγωγών, των όποιων Ελλήνων. Από τη μία τα εσωτερικά ζητήματα και εκείνα της καθημερινότητας και από την άλλη τα όσα τρέχουν σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής με τον κύριο Νατσιό να κάνει λόγο για εξαιρετικά αρνητικές εξελίξεις και για υποχωρητικές τάσεις που κρύβουν άλλες επιδιώξεις. Συγκάλυψη, η βοή των πλησιαζών των γεγονότων που λέει ο ποιητής, κάτι κακό ετοιμάζεται, πρέσπες του Αιγαίου, άτακτη υποχώρηση της ελληνικής κυβέρνησης, μας έχει υποθεί, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, να μας είπε έγκυρη πηγή θα έλεγα, ότι το πλοίο το ιταλικό που φρόντισε για την πόντιση του καλωδίου που θα συνέδεε την Κρήτη με την Κύπρο, όταν πήγαν στο Ηράκλειο και ελιμενίστηκαν, ερωτήθησαν και είπαν με εντολές Τούρκων, με πίεση Τούρκων εμείς σταματήσαμε τα έργα της πόντισης. Μιλάμε λοιπόν για μια πλήρη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Νατσιός επίσης καυτερίασε την προωθούμενη Walk Agenda και στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των όσων προωθήθηκαν από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Βεβαίως αυτό που τον γκρέμισε και θα συνεχίσει να τον γκρεμίζει, και ας μην τρέφει αυταπάτες ο κ. Μητσοτάκης, ο κατήφορος της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει πια τέλος, είναι ο ψευτογάμος των ομοφυλοφίλων. Από τη μια, τρομερό δημογραφικό πρόβλημα, βρισκόμαστε σε δημογραφική κατάρρευση, και από την άλλη τι, μεταβαΐων και κλάδων, τι προωθούμε, τον ψευτογάμο. Μόλις 4-5 ζευγάρια, αγαπητοί μου, έκανα χρήση αυτό το πράγμα το οποίο ταλάνιζε τη Βουλή και το λαό μας για 10 μέρες. Χρειαζόταν να γίνει, δεν τα κάλυπταν όλα τα προηγούμενα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι υποχείρι της woke agendas.